για να κλείσουμε την μουσική. Ναι. Έχετε την καλή να κλείσουμε και την μουσική. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να αυτό είστε όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτή την πολύ φιλόξενη γειτονιά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη, τον οικοδεσπότη, εκεί ντυμένο στο πράσινο. Δεν ξέρω αν είναι κατά λάθος ή έξω από την ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, απόψε έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε και καλοτάξιτο το πρώτο βιβλίο της Μαριέτας Μπακαλοπούλου με τίτλο «Το αστείο πράγματος». Εκδόσεις, λοιπόν, όποιος καταφέρει και διαβάσει τις εκδόσεις, λοιπόν, τι εκδόσεις είναι, ΑΕΝΟΝ, εκδόσεις ΑΕΝΟΝ. Καλοτάξιτο λοιπόν και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας απόψε εκ μέρους της πολιτικής, γιατί το βιβλίο είναι και πολιτικό, ο Παύλος Χριστίδης, δικηγόρος και βουλευτής εδώ στο νότιο τομέα. Αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, αθλητικογράφος, μου είπε να μην τον αποκαλέσω συγγραφέα, αλλά είναι και συγγραφέας, ο Αντώνης ο Καρπετόπλιος. Συγγραφέας, εσύ είναι μαζί σε αυτό το συγγραφιλίκι. Όχι, συγγραφέα είναι αν αποφασίζει να γράψει κάτι. Αν ζει από αυτό, είναι άλλη ιστορία. Και βεβαίω μετά θα μιλήσουμε και με την συγγραφέα Μαριέτα για να μα πει γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μαζί. Από τον Αντώνη. Ωραία. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν δουλεύει. Όταν με καλούν σε τέτοιο είδους παρουσιάσεις, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι αν θέλει κανείς να μιλήσουμε ξέρω, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, για να δω πόσο με θέλετε εδώ πέρα ή με θέλετε για κάτι άλλο. Δεν βλέπω διάθεση για τέτοια πράγματα, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Λοιπόν, το βιβλίο, μισό λεπτό να βάλω τα γυαλιά γιατί εγώ έχω πρόβλημα. Ο Χριστής θα φοράει λόγω στήλου. Εγώ δεν βλέπω. Λοιπόν, το βιβλίο για μένα δεν ήταν έκπληξη, γιατί εγώ την ξέρω κάποια χρόνια τη Μαριέτα και ήθελα να το κάνει αυτό πάρα πολύ καιρό. Είναι άνθρωπος ο οποίος διαβάζει και στην Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν συνήθως για να γράψουν. Γι' αυτό έχουμε δυσανάλογα λίγους αναγνώστες και δυσανάλογα πολλούς συγγραφείς στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι άλλη ιστορία. Το θέμα είναι ότι ήθελε να το γράψει και το έγραψε και γι' αυτό μπορούμε να της πούμε πρώτα απ' όλα ένα μπράβο. Το δεύτερο το οποίο ανακάλυψα είναι ότι η Μαριέτα Μπακαλοπούλου είναι φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες. Έτσι, με τεράστια αγάπη για την κλασική λογοτεχνία, την πολιτική και τη φιλοσοφία. Ξέρετε τα τρία τελευταία. Δεν ήξερα ότι είναι φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν το ξέρω, δεν το είχαμε ποτέ συζητήσει, ας πούμε. Και αυτό φαίνεται στο βιβλίο. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι ένα κορίτσι σπουδασμένο, το οποίο από τη στιγμή που κάθισε να γράψει κάτι, το έκανε γιατί πιάνει τα χέρια της και όχι για λόγους, ας πούμε, προσωπικής παντεοδοξίας, όπως κάνουμε περισσότεροι.
Η Μαριέτα γράφει ένα πολιτικό μυθιστόρημα, αυτό είναι το αστείο του πράγματος, με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το ερωτηματικό στην προκειμένη περίπτωση δεν πηγαίνει στο πολιτικό, πηγαίνει στο μυθιστόρημα. Δηλαδή, τι είναι τώρα μυθιστόρημα? Μυθιστόρημα είναι, για να πιάσουμε το πιο απλό ορισμό, είναι μια εξιστόρηση γεγονότων, κατά βάση φανταστικών, δηλαδή γεγονότων που δεν έχουν συμβεί, αλλά υπάρχει πάντα το περιθώριο ότι εξιστορείται να βασίζεται σε μια γνώση προσωπική ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι αυτό που λέμε μια λοξή ματιά στην πραγματικότητα. Δηλαδή να βασίζεται σε πράγματα τα οποία είναι εφακτά, πραγματικά, αλλά τα βλέπει ο συγγραφέας προκειμένου με τον τρόπο του και τον τρόπο του τα μεταδίδει και μας τα κάνει γνωστά και μας κάνει με αυτά να χαιρόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση, η λοξή ματιά είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα από την εξιστόρηση των γεγονότων. Δηλαδή, τα γεγονότα, τα οποία στο βιβλίο εξιστορούνται, είναι πράγματα τα οποία είναι εντός εισαγωγικών συνηθισμένα. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, πολιτικά γεγονότα, σε γενικές γραμμές, από πολύ μικρά, παράδειγμα, κάνει μια συζήτηση με έναν που είναι πολιτικός αρχηγός, ένα ΔΣ, μέχρι πολύ μεγάλα. Ας πούμε, η διαδοχή είναι ένα πολύ βασικό θέμα στο βιβλίο, η διαδοχή ενός, ας πούμε, πολιτικού κόμματος. Αλλά δεν είναι τόσο το βιβλίο μία ιστορία η οποία έχει, ξέρω εγώ, όχι ανατροπές πλοκής και σενάριου. Αυτά τα οποία συμβαίνουν, το ξαναλέω, είναι πράγματα τα οποία τα συναντάς, όχι μόνο στα πολιτικά μυθιστορήματα, αλλά και στην πολιτική γενικά. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος που αυτά περιγράφονται και βέβαια ο τρόπος που το όλο ολοκληρώνεται. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο αρχίζει και κλείνει και έχει μια ολότητα θεματική, δεν σε αφήνει, ας πούμε, με ερωτηματικά ή με πράγματα τα οποία σου μένουν, ας πούμε, ως απορίες. Επίσης είναι πολύ καλό ότι η Μαργαρίτα διάλεξε να γράψει το πρώτο βιβλίο της, το οποίο είναι αποκριβώς πόσο. Είναι 184 σελίδες. Το λέω γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν ένα αποθυμένο να γράψουν ένα βιβλίο, γράφουν κάτι βιβλία τα οποία είναι 780 σελίδες, ας πούμε. Με ένα πλήθος από αυτοβιογραφικά στοιχεία τα οποία πιστεύουν ότι είναι ό,τι σημαντικότερο, ας πούμε. Και ότι πρέπει, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο η οικουμένη να τα μάθει. Και μετά πέφτουν, βέβαια, ευτυχώς. Οι εκδόσεις επίσης έχουν έναν άνθρωπο εκεί και λέει: παιδιά, μην. Δεν το πάρει άνθρωπος. Δηλαδή, και αν το πάρει, το πάρει, τις αγαπάει, δεν το διαβάσει κανείς. Οι άνθρωποι παρασύρονται από αυτό. Και εγώ, α πούμε, έκανα φίλο, δεν το έχω πει ποτέ. Ο οποίος είναι συγγραφέας, δηλαδή, δεν λέει αρκετά δουλειά. Και μου είχε δώσει το πρώτο και είχε τέτοια όρεξη, ας πούμε, να σου δείξει ότι εγώ το έχω μέσα και θα το βγάλω και θα το πω. Που έγραφε, είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αναφορικών προτάσεων. Δηλαδή δεν έλεγε το πρωί ξημέρωσε. Έλεγε ήρθε το πρωινό όπως μία νοσοκόμα που περνάει να σου φέρει να φας όταν είσαι στο νοσοκομείο. Και άμα έχει αποθυμένο με την νοσοκόμα, δηλαδή έτσι. Εμένα δεν με πείραζε αυτό, με πείραζε ότι γίνονταν συνέχεια. Δηλαδή μετά αυτό έλεγε. Έχει πολλά αποθυμένα. Ξυπνάω όπως, ας πούμε, Ροδαλός, όπως της κουζίνας στα μάτια όταν τα ανοίγει. Με το Ροδαλός μπορεί να έχει. Με το Ροδαλός ίσως. Λοιπόν, η Μαργαρίτα δεν είναι γράφη έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω τον Θεό. Η Μαργαρίτα είναι γράφη πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, θεωρεί χρήσιμο να συμβάλλει πολύ νωρίς, να στο πει δηλαδή ξεκινώντας, και στο με ποιους ακριβώς θα ανακατευθεί. Αυτό είναι να ξέρετε πολύ τη Μαργαρίτα. Δηλαδή, η Μαργαρίτα και στη ζωή τη θέλει όταν κάνει μια εισαγωγή, είναι πολύ σαφή. Λέει τώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ένα, δύο, τρία. Όχι παρακάτω, δεν φεύγουμε, δεν πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Αυτό είναι, αυτά είναι τα θέματα. Τα βάζω στο τραπέζι, εδώ πέρα είναι. Ο αρχηγός, ο διάδοχος, η γυναίκα και η Μαργαρίτα. Δηλαδή, ο αφηγητής. Διότι αν δεν υπήρχε ο αφηγητής, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό είναι το είδος του βιβλίου, δεν θα υπήρχε το βιβλίο. Λοιπόν, και ο αφηγητής είναι βασικό πρόσωπο. Για την ακρίβεια είναι κατά κάποιο τρόπο λίγο περισσότερο στο τέλος πρωταγωνιστής, αυτός που σου μένει πιο πολύ στο μυαλό και γιατί η αφήγηση είναι αυτή που είναι, αλλά και γιατί έχει σχέση το βιβλίο με τον αφηγητή. Έχω διαλέξει μερικά πολύ μικρά προσπαθήματα για να κάνω κατανοητό ό,τι λέω και κυρίως για να δείξω ότι διάβασα.
Πολύ νομίζω ότι δεν. Για να παρουσιάσω κάποια διαβαστικότητα, λέω κεφάλι. Λοιπόν, παρακολουθούσα σοκαρισμένο στα γεγονότα. Το κύριο συμπέρασμά μου είναι πως καλύτερα να είναι κάποιος κακός παρά βλάκας με αξίωμα. Σίγουρα θα αυτοκαταστραφεί χωρίς καμία βοήθεια. Χωρίς καμία τρεπλοποδία, χωρίς προσπάθεια. Αλλά ενώ σκεφτόμουν λογικά, παράλληλα στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Γύρισα το κανάλι μήπως μου ξέφυγε κάποια λεπτομέρεια, κάποια πληροφορία. Βρισκόμουν βλέπεις στο εξωτερικό και δεν είχαμε καμία πληροφόρηση για το τι θα ακολουθούσε. Την επόμενη μέρα είχε μεσοργία για τα δημοσίευματα, έλεγε και έπαιρνα, όλος ο κόσμος μόνο αυτό συζητούσε. Τεράστιο σκάνδαλο έλεγε. Κοιτώσα επίμονα τους συναδέλφους να δω τι λένε. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι φυσικό να το πάθει αυτό, τη μεγάλη παλαιζονία, άλλοι είχαν καταλάβει πόσο διεφθαρμένος ήταν. Άλλοι είχαν μια ανίποτη χαρά γιατί ήταν πιο προσεκτικοί και πιο έμπειροι στα θέματα και δεν θα βρίσκονταν ποτέ στη δική του θέση. Κοίταζα με απορία να δω ποιος θα πει το αυτονόητο, πόσο βλάκας είναι ο καημένος. Μάλλον επειδή τον προσκυνούσαν μέχρι το προηγούμενο, μέχρι προηγουμένως, δεν ήθελαν και οι ίδιοι να παραδεχτούν πόσο βλάκας στάθηκε, πώς θα πέταξε όλα από το παράθυρο, την πολιτική του καριέρα, το όνομά του, την εικόνα που ήταν τόσο πολύ φροντισμένη. Γύρω, γιατί ως γνωστό, όλοι διαθέτουν ένα εγωισμό και πιο εύκολα πείθονται για κάτι, παρά για το ότι αυτό που πιστεύουν ήταν λάθος. Αυτό είναι η φόρμα του βιβλίου αφηγηματικά. Τι άλλο είναι η φόρμα του βιβλίου, το οποίο το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ισχύει λίγο αυτό που έλεγε στις δόξεις του Κωστόπουλος, έλεγε το λέξε, έχει πει όμως με καλό. Έλεγε ότι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Δηλαδή, το βιβλίο, στο βιβλίο εξιστορούνται πολλά αληθινά περιστατικά στα πλαίσια μέσα στις ιστορίες, οι οποίες προφανώς είναι μυθοπλασία. Αλλά τα περιστατικά, δηλαδή ακόμα και οι διάλογοι, ας πούμε, που υπάρχουν στο βιβλίο, είναι πραγματικά. Μερικές φορές αυτή η διάλογη είναι και λίγο θεατρική, δηλαδή είναι λίγο μια πάσα, ας πούμε, για να αναπτύξει ο άλλος αυτό που θέλει, ας πούμε, να πει. Δηλαδή, η Μαργέτα χρησιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο, θέλω να πω, τους ήρωες του βιβλίου, παρότι έχει το ρόλο του αφηγητή. Οι οικείς σκηνές, ωστόσο, είναι πολλές και είναι πολύ πραγματικές. Δηλαδή, εξιστορούνται αληθινά περιστατικά κατά βάση, σε σημείο που σου αφήνει μάλιστα και ένα περιθώριο να δώσεις εσύ στα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν έχουν ονόματα, το ρόλο. Και να ψάξεις να βρεις ή να δεις ή να αποφασίσεις μετά από μια σύντομη συνομιλία με τον εαυτό σου σε ποιους ακριβώς αναφέρεται. Για μερικούς είναι σαφές, όχι για όλους. Και ίσως είναι και καλύτερα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει γενικά να ο αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα να δίνει αυτός περιεχόμενο σε ήρωες οι οποίες είναι, ας πούμε, γενικοί. Επίσης, ένα άλλο το οποίο βλέπεις είναι από πού η Μαργέτα αντλεί εμπνεύσεις και είναι καλό, ας πούμε. Δηλαδή, από τον Όρβελ σίγουρα, οι πρωταγωνιστές δεν έχουν ονόματα, από τον Κούντερα σίγουρα. Και το βιβλίο είναι λίγο το αστούν του πράγματος. Ο τίτλος είναι λίγο κουντερικός και μάλιστα κλείνει το βιβλίο με τον τίτλο του βιβλίου. Έτσι ολοκληρώνεται. Δηλαδή η τελευταία του φράση είναι τελικά αυτός ο κόσμος τίποτα δεν κατάλαβε το αστείο του πράγματος. Αυτό που διαβάζει το τελευταίο. Ναι. Σε παρουσίαση βιβλίου ποτέ δεν διαβάζουν, δεν λένε την τελευταία παράγραφο. Δεν διάβασα παράγραφο εκτός αν. Έχει μπλέξει. Τίποτα από την τελευταία παράγραφο δεν λέμε. Όχι, εδώ είναι υποχρεωτικό, διότι το αστείο του πράγματος είναι ο τίτλος και γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Οκ, εντάξει τότε. Δηλαδή ήθελα να πω ότι φαίνεται από μικρές λεπτομέρειες, αυτό το είπα. Ότι υπάρχει μια σκέψη, ρε παιδί μου, πίσω από την οποιαδήποτε επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα τα οποία είναι συγγραφικές επιλογές. Όπως ότι παραδείγματος χάρη μετά από ένα σημείο αλλάζει η αφήγηση. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι ότι είχε γράψει το μισό χρόνο στο καλοκαίρι, γύρισε, είπε «Α, καθίσω τώρα το σημειώσω» και δεν είδε προηγουμένως τι έγινε. Είναι πράγματα, ας πούμε, σε γενικές γραμμές κλειμένα. Δεν θέλω να πω τίποτα για την υπόθεση, γιατί θα μου βάλει χέρι και έτσι κι άλλο δεν το κάνω. Όποιος τη διαβάσει θα την ανακαλύψει, αλλά θέλω να πω δύο πράγματα χωρίς να σας κουράσω άλλο. Για την τεχνική του. Δηλαδή υπάρχει μια τεχνική, την οποία βρήκα πάρα πολύ ωραία, θα έλεγα χαριτωμένη, αλλά δεν το λέω γιατί δεν ακούγεται καλά. Αλλά είναι η εξής. Η Μαργέτα βάζει πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολύ συχνά, στις οποίες δεν είναι απάντηση απαραίτητα. Δηλαδή οι ερωτήσεις μπορεί να είναι πέντε και η απάντηση είναι σε σειρά. Αλλά είναι περισσότερο για να σε βάλει σε ένα. Στην ανάγκη, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση να προβληματιστείς. Θα σας το εξηγήσω. Διαβάζοντας ένα κομματάκι, δεν βγαίνει κι αλλιώς. Δεν είναι τόσο καλός.
Με ποια είναι η αγγλική νοσταλγία, μόνο που δεν ξέρω γιατί ούτε ακριβώς. Τώρα δηλαδή όλες αυτές οι σκέψεις είναι φυσιολογικές για κάποιον άνθρωπο τον οποίο προετοιμάζουν να γίνει μια τόσο σοβαρή κατάσταση. Τι όραμα να μεταλαμπαδεύσω, τι όνειρα να κυνηγήσω. Ζω τόσο απόμακρα τη ζωή μου από τη ζωή των υπόλοιπων και ας μοιάζω ότι έχω κάποια διάδραση. Δεν έχω τίποτα το κοινό με όλους αυτούς. Πρέπει να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Θα γίνει χειρότερο πριν γίνει καλύτερο. Μήπως θα χρειάζονταν κάποιος πιο ανάλαφρος, λιγότερο ουσιώδης, λιγότερο κνηρός για την ίδια τη ζωή. Οι μοναδικές μου απολαύσεις είναι η μουσική και τα βιβλία μου πλέον. Και οι σκέψεις μου για ορισμένους ανθρώπους που σε καμία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στην δική τους πραγματικότητα. Από σεβασμό σε μένα εννοείται πως δεν θέλω να τους γνωρίσω ακόμα και αυτούς για να μην χάσω έστω αυτή την ελπίδα ότι κάποιος είναι καλύτερος. Νόστος γιατί πράγμα. Από σύνδεση λοιπόν. Ακολουθώ τις οδηγίες και όπως τα φέρει η ζωή. Μήπως έχει και καμιά σημασία. Και αυτό δεν συνεχίζει. Λοιπόν, οι απαντήσεις που η Μαρίτα δίνει δεν είναι θέσφατα, είναι δικές της. Δηλαδή δεν μπαίνει στον περάσμα σου κάνει μια κατήχηση, α πούμε, ότι εγώ νομίζω ότι αυτό και αυτό πρέπει να γίνεται. Είτε στην πολιτική, είτε στη ζωή γενικά. Τώρα κατά τα άλλα πρέπει να πω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν αμερικάνικα. Δηλαδή υπάρχει ένα περιστατικό ως κρίσιμη στιγμή το οποίο πυροδοτεί μια ιστορία. Ξέρετε, αυτό πλέον στο σινεμά είναι κρίσιμη στιγμή. Μπήκε μέσα να το σκοτώσει. Λοιπόν, μια αφρόβλητη εξέλιξη, μια στην προκειμένη περίπτωση ακριβώς δημιουργεί ένα χαμηλό κεφάλαιο, μια διαδοχή, μια ανατροπή, η ανατροπή της αφήγησης για την οποία ήδη σας μίλησα και από εκεί και πέρα όταν χρειάζεται υπάρχουν και αρκετά συμπεράσματα και θα κλείσω με ένα ενδεικτικό και αυτού του πράγματος και να το βρω, βέβαια γιατί τα έχω όλα σημειωμένα. Λοιπόν, το οποίο είναι το εξής, η εξής παράγωση. Αν και θλιβόμουν απέραντα αυτή τη σκέψη, άρχισα να γελάω μόνος μου. Μα τι βλάκας που με σκέφτηκα και με ξαναγύρισα τα γέλια. Ένας βλάκας που δεν θέλει να συζητάει για τη βλακεία του. Τρεπόμουν ειλικρινά που είχα τέτοια γνώμη για μένα. Την επόμενη μέρα που ξαναπήγα στο γραφείο μου, το έντουσα ξένο πια. Με πήρε από κάτω η συζήτησή μας. Συνέβαιναν πάρα πολλά και πλησίαζαν και οι εκλογές. Έρχεσαι τρόμος ξαφνικά χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ναι, δεν σημαίναν τίποτα όλα αυτά για μένα ειλικρινά, αλλά με πείραζε εγωιστικά πως είχα τόσο εσωτερικό πόλεμο. Νόμιζα ότι δεν έλεγχα την κατάσταση, αλλά ίσως όλα να ήταν ένα ψέμα. Τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να αυτοκτονήσουν παρά να παραδεχτούν ότι κάποιος άλλος είναι καλύτερος από αυτούς. Βλέπουν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά συμβαίνει όταν τους αφορά μέσα μια κατάσταση και εστιάζουν εκεί που τους βολεύει μεγάλες αλήθειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Και νομίζω ότι ξεκινώντας έτσι μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το πώς γνώρισα τη Μαριέτα, γιατί νομίζω ότι έχει νόημα να κουβεντιάζουμε και πράγματα τα οποία αφορούν τη Μαριέτα, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε ότι πρώτον η Μαρία Νικόλτσιου έχει πάρει συνεντεύξεις από όλους τους πρωθυπουργούς όλα τα τελευταία χρόνια, πριν πρωθυπουργούς, αυτό έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε όλες αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις. Έχει σχέση, διότι όλο το βιβλίο έχει όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά και τον αρχηγό και τον διάδοχο και όλα αυτά τα οποία συζητώνται και φυσικά. Νόμιζα ότι θα έλεγε ότι δεν είναι το βιβλίο. Όχι. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα να συζητήσω με τον Αντώνη τα θέματα του αθλητικού. Επομένω, αν δεν μπορεί να αλλάξει το θέμα τη συζήτηση και μετά. Μόνο για το τριμπιακό. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω ότι νιώθω πολύ μεγάλη χαρά για το γεγονό ότι η Μαριέτα μου κάνει αυτή την τιμή να είμαι ένας από εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν αυτό το βιβλίο, διότι ξέρω ότι η Μαριέτα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ συνέστημα για τους φίλους της, είναι ένας άνθρωπος πιστός, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την άποψή του και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκφράζει είτε είναι ευχάριστο για αυτόν ο οποίος το ακούει, είτε δεν είναι ευχάριστο. Και ένα ερώτημα το οποίο θα ήθελα να κάνω και το οποίο θα ήθελα να μου το απαντήσει στη συνέχεια, της το έκανα και εγώ, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να δώσω την απάντηση, είναι από τι εμπνεύστηκε για να το γράψει. Αυτή ήταν η ερώτηση. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πιάνοντας την κουβέντα και από αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης, εγώ την Μαρίτα τη γνώρισα ως κομμάτι της φιλοσοφικής σχολής της Αθήνας και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι στο βιβλίο οι χαρακτήρες τους οποίους περιγράφει είναι χαρακτήρες οι οποίοι ταιριάζουν για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει
τελειώσει τη φιλοσοφική, αλλά κυρίως την έχει σπουδάσει στην πλήρη της έννοια. Η έννοια του απλού ανθρώπου, του αρχηγού, του διαδόχου και της γυναίκας φτιάχνουν έτσι ένα τετράγωνο το οποίο, κατά την άποψή μου, δείχνει και το χαρακτήρα της Μαριέτας, ο οποίος είναι πολυσχηδής και ο οποίος έχει και όλη αυτή τη δραστηριότητα την οποία οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε και ως επαγγελματίας και ως μητέρα και ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά και ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και τους προβληματισμούς αυτούς της αρέσει να τους μοιράζεται με ανθρώπους. Οφείλω να πω ότι αν κάτι θέλω να ξεχωρίσω είναι ότι στα πάρα πολύ δύσκολα τα οποία πέρασε η παράταξη που έχω σήμερα την τιμή να εκπροσωπώ ως βουλευτής στο νότιο τομέα, με τη Μαριέτα έχουμε πολλές και όμορφες έτσι, ιστορίες σε πολύ δύσκολο περιβάλλον το 2014 και το 2015 και αυτές οι πληροφορίες έχουν αυτές οι στιγμές έχουν αποτυπωθεί και σε ωραίες φωτογραφίες που είχαμε κάνει επισκέψεις και νομίζω ότι το λέω γιατί έχει να κάνει με το χαρακτήρα της και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Πάντοτε με συνέπεια, χωρίς να αδειάζει ανθρώπους, αλλά δείχνοντας εμπιστοσύνη όταν το μυαλό της λέει αυτό το οποίο έχει την κατεύθυνση μπροστά της. Τώρα, είπε πολλά ο Αντώνης, εγώ θα αφήσω μια σειρά πραγμάτων που έχω σημειώσει και ταιριάζουν με αυτά τα οποία έλεγε. Θα μιλήσω λίγο για τα πρόσωπα τα οποία περιγράφει, για τον απλό άνθρωπο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εποχή μας ως περιγραφή και ο οποίος αποτελεί την καρδιά του βιβλίου και νομίζω ότι στο τέλος, για όποιον το διαβάσει, είναι και το σύμβολο μιας συνείδησης που πάντοτε πρέπει να έχουμε, αυτό το οποίο αποκαλούμε συλλογική συνείδηση και που ψάχνει να βρει και την ταυτότητά του καθ' όλη τη διάρκεια, αφού είναι και αρκετά εγκλωβισμένο σε όλο αυτό το οποίο φαίνεται να τον περιορίζει. Και νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο το βιβλίο το διατρέχει είναι η προσπάθειά του να βρει και το θάρρος και την επιμονή ώστε να ανακαλύψει και τον εαυτό του και να κάνει και όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε από έναν απλό παρατηρητή μιας πραγματικότητας να μετατραπεί σε κάτι μεγαλύτερο. Τώρα, υπάρχει ο αρχηγός. Εγώ στην ερώτηση την οποία απευθύνω και την οποία Μαρία έχει σκεφτεί και εσύ να κάνεις στη Μαριέτα, γυρνάει στο μυαλό μου ποιος θα μπορούσε σήμερα να είναι σε αυτή την κατηγορία των προσώπων που περιγράφεις με τα χαρακτηριστικά του αρχηγού. Όλοι και κανένας, θα σου λέγα εγώ. Αλλά συνέχισε. Ναι, συμφωνώ. Απλά έχει ενδιαφέρον, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ηγέτης, αρχηγός, είναι μια φιγούρα γεμάτη αντιθέσεις, κάνει παιχνίδια και πολλών επιπέδων παιχνίδια και είναι ένας αρχηγός ο οποίος πιστεύω ότι όπως όλοι οι αρχηγοί έχει πολύ έντονες τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Επομένως, έχει αυτό το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως κοινικό στοιχείο, ότι ξέρει να λύσεται, ξέρει να κινείται στην πολιτική ζωή και νομίζω ότι αυτό, πώς να πω, εμένα είναι το πρώτο το οποίο μου δημιούργησε την απορία για το ποιον έχεις στο μυαλό σου όταν ξεκίνησες να τον περιγράφεις. Τώρα, υπάρχει μια τραγική φιγούρα, είναι η δεύτερη φιγούρα του βιβλίου που είναι η τρίτη μας χωρίς, είναι ο διάδοχος, η οποία είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μπορεί να βγάζει προς τα έξω λάμψη, μπορεί να βγάζει προς τα έξω βοητεία, μπορεί να βγάζει προς τα έξω εξωστρέφεια και να είναι έτσι πολύ εμφαντικός στην παρέμβασή του, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλος γεμάτος περιορισμούς και πολλές ανασφάλειες. Εγώ ρώτησα τη Μαριέτα πότε ολοκλήρωσε τη συγγραφή του βιβλίου. Γιατί και αυτό εμένα πήγαινε στο μυαλό μου σε μια σειρά προσώπων, αλλά εν πάση περιπτώσει μου έδωσε μια εικόνα η Μαριέτα. Εκτιμώ ότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται στο βιβλίο έχει και μια εικόνα για τους ανθρώπους αυτούς που μπορεί να ανήκουν στη νέα γενιά, οι οποίοι όμως πρέπει να δώσουν μια πολύ μεγάλη μάχη για να ανταπεξέλθουν και στις ανάγκες και τις ευθύνες της εποχής. Και νομίζω ότι
Και πιστεύω ότι υπάρχει και το τέταρτο πρόσωπο, και αυτό θα ήθελα να δείμε αρκετά ποιο είναι, που είναι η γυναίκα, που έχει αυτό το οποίο συνηθίζουμε να βλέπουμε σε τέτοια βιβλία, είναι η συναισθηματική εικόνα της πολιτικής και της ζωής και μια σειρά ακόμα δεδομένων που αντιπροσωπεύουν και τις ελπίδες και τις διαψεύσεις που διαμορφώνονται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Τώρα, αναφέρθηκε ο Αντώνης στον τρόπο της γραφής. Εγώ δεν θέλω να πω. Η Μαριέτα είναι προφανές ότι το έχει μελετήσει. Εγώ κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν πήρα το βιβλίο στα χέρια μου, που είχα πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ήταν το εξώφυλλο, το οποίο είναι και λίγο τρομακτικό. Δηλαδή, είναι ωραίο γιατί σου μένει. Δηλαδή, βλέπεις τον εαυτό σου και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κοιταζόμαστε λίγο πιο συχνά στον καθρέφτη, γιατί στην Ελλάδα έχουμε γεμίσει με πολιτικούς, όχι μόνο με πολιτικούς όμως, και με πολλών ειδών ακόμα κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι αρέσκονται να θεωρούν ότι αν έμπαιναν 5 λεπτά στο γήπεδο θα τα έκαναν όλα καλύτερα, αν ήταν 5 λεπτά προπονητές κάπου θα σήκωναν σίγουρα το Champions League. Και θα έλεγα ότι το βιβλίο πραγματεύεται εν τέλει έτσι μια ισορροπία ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη την οποία έχουμε διαρκώς και μας βασανίζει. Για την πολιτική, τα συναισθήματα τα οποία γεννά το βιβλίο είναι η καθημερινότητα. Η μάχη ανάμεσα στην αλήθεια, η μάχη ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη είναι στην πολιτική κάτι δεδομένο, ακόμα και στον τρόπο τον οποίο εκφράζει και με τον τρόπο τον οποίο τοποθετήσει. Έχει όμως το βιβλίο αυτό και την έννοια της ευθύνης. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να αναλογιστούμε και αυτό το οποίο έλεγε ο Αντώνης στην αρχή για τις αναφορικές και αυτοαναφορικές προτάσεις, λέγοντας σε μια μικρή ιστορία για να επιβεβαιώσω ότι είμαστε αυτοαναφορικοί. Έχω μια συνεργάτη η οποία με βοηθάει να απομαγνητοφωνώ τις συνεντεύξεις που δίνω και μου έλεγε πρόσφατα ότι η λέξη που χρησιμοποιώ περισσότερο από όλες στο κείμενο είναι η οποία, το οποίο, όπως κλπ. Διότι έχουμε την ανάγκη να κάνουμε επεξηγήσεις, το οποίο σημαίνει ότι για κάποιον ο οποίος είναι στην πολιτική πρέπει ο λόγος του να είναι ακόμα πιο ευθύβολος, ακόμα πιο κάθετος, ενδεχομένως ακόμα πιο, πώς να το πω, απλός, σαφής. Το έχουμε ανάγκη αυτό και νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μαριέτα είναι να μας δώσει και το χαρακτήρα της. Και το αστείο του πράγματος έχει νομίζω και μια λεπτή ηρωνία και μια... έτσι έναν αυτοσαρκασμό ότι ρε παιδί μου έχει και αυτό το αστείο του πράγματος, πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα εάν ακολουθούσαμε έναν άλλο δρόμο. Οφείλω να σας χαρώ, δεν είναι έκπληξη για μένα το γεγονός ότι έχεις πάρει την αποφάση να γράψεις ένα βιβλίο. Είσαι πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ειδική ευαισθησία. Αυτό δείχνει και η αγάπη όλων όσων βρίσκονται σήμερα εδώ. Αυτό δείχνει η παρουσία εδώ ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σημαντική στην ιστορία και της Νέας Μύρνης, όπως είναι ο Σταύρος ο Τζουλάκης, όπως είναι και πολλοί ακόμα, δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Αλλά δείχνει νομίζω και το συνέστημα το οποίο παράγεις όποτε μιλάμε με φίλους σου για εσένα. Εγώ μίλησα με τον Αντώνη για εσένα πριν από λίγο καιρό εν ώψη του βιβλίου, όταν παρουσιάσαμε σε μια κοινή μας παρέα το γεγονός ότι θα κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα, αλλά θυμάμαι και πώς μιλούσες για τον Αντώνη εσύ πριν από 15 χρόνια όταν σε πρωτογνώρισα και τι ωραίες κουβέντες έλεγες. Τέτοιος άνθρωπος είσαι, αυτό αποτυπώνεται και εδώ και εύχομαι ειλικρινά αυτή να είναι μια αρχή η οποία θα έχει πάρα πολλά πολλά βιβλία, πολλά αντίκτυπα και να είναι κατωτάξει το βιβλίο σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάβλο. Λοιπόν, θα πάμε λίγο λόγια. Εγώ θα είμαι πιο έτσι αντικειμενική θα έλεγα, για ποιο λόγο. Εγώ δεν ξέρω τη Μαριέτα, δεν γνώριζα τη Μαριέτα. Είχα τη χαρά να τη μάθω από τη φίλη μου, την κυρία Καλατζάκου. Βέβαια θα παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, είπα ναι. Δεν είχα εικόνα ούτε στο πολιτικό, για τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει, ούτε για το τι ακριβώς κάνει. Και καμιά φορά όταν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, είσαι και λιγότερο προκατηλημένος. Παίρνοντας λοιπόν αυτό το βιβλίο, επειδή ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάτσεις να διαβάσεις σήμερα. Νομίζω το ξέρουν και όλοι οι συνάδελφοι.
Το σημαντικό είναι, επειδή μιλάμε για ένα βιβλίο που θέλει να επικοινωνήσει κάτι, ότι είναι ένα βιβλίο που όταν τελικά κάτσεις να το διαβάσεις, αυτές τις 184 σελίδες διαβάζονται νεράκι. Και αυτό από μόνο είναι μια επιτυχία στον βαθμό που οι πληροφορίες που έχετε είναι πάρα πολλές. Άρα η πρώτη επιτυχία ότι είναι κάτι που διαβάσατε, κάτι που θέλει, κάτι που όσο γυρνάει στις σελίδες λες, έλα ρε, πω, κοίτα να δεις και το λέει και αυτό. Δεύτερον, επειδή το έδωσε και στη μαμά μου να το διαβάσει, για να είμαι σίγουρη ότι θα προλάβω να το διαβάσω, μου κάνει εντύπωση. Η μαμά μου διαβάζει χιλιάδες βιβλία, είναι εξαιρετικά, πώς λέμε, συνεφίλ, αυτή είναι μπουκοφίλ. Έκανε σημειώσεις. Για να φτάσει η μαμά μου σε σημείο να κάνει σημειώσεις με τέτοια εμπειρία στο διάβασμα, σημαίνει ότι κάποια πράγματα τις έμειναν. Τι θέλω να πω, δηλαδή ένα βιβλίο και για δύσκολους αναγνώστες. Τρίτον, είναι ένα βιβλίο το οποίο ανεξαρτήτως αν οι πολιτικοί μας ταυτίζονται ή όχι, πραγματικά μπορεί να είναι ένα διεθνές βιβλίο. Περιγράφει μια δυστοπική πραγματικότητα όπου λίγο πολύ αυτοί οι χαρακτήρες μπορούν όλοι να ταυτιστούν. Δηλαδή, μπορείτε, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα της Βραζιλίας, είτε της Αμερικής, είτε της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες είναι διεθνείς. Άρα έχει μια εξαιρετική, θα μου αρέσει η λέξη, εξωστρέφεια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και πολύ απλά αυτό το βιβλίο θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και σενάριο και ταινία. Χωρίς... Στον άλφα του χρόνου. Ναι, επειδή μιλάμε και για μυθοπλασία, είναι κάτι που πραγματικά... Ναι, όντως, είναι κάτι που είναι ένα story, έτσι, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη φράση story, που ενδυνάμει, λέει, όπως λέτε το House of Cards, ας πούμε, είναι, αν το πιάξεις, είναι ένα ωραίο House of Cards. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία, τα... Κύριε Καλατζά, που ξέρω επικοινωνία, επικοινωνιακά είναι εξαιρετικό. Και επειδή είστε και λίγο πριν τα Χριστούγεννα και όσοι δεν έχετε χρόνο να το διαβάσετε, πραγματικά σας καλώ να το διαβάσετε, να το χαρίσετε στους φίλους σας και είναι ένα από τα ωραία διαβάσματα των Χριστουγέννων. Τώρα, τι είναι το βιβλίο. Για μένα το βιβλίο που δεν ξέρω τι μαριέται και δεν ξέρω καν σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει, θα λέγω ότι είναι ένα εξαιρετικό ξεδρόσκιασμα στους πολιτικούς και στην πολιτική. Πολύ απλά τι αναρωτιέται η Μαριέτα. Ο πολιτικός γίνεται πολιτικός επειδή πραγματικά ιδεολογικά έχει ταυτιστεί με κάτι, επειδή τον καλεί το έθνος, επειδή είναι εσωτερική του συνείδηση που τον οδηγεί ή πολύ απλά λόγω μιας υπέρμετρης αισιοδοξίας που την παντρεύει με μια ιδεολογία. Η δικαιολογία είναι η ιδεολογία και επί της ουσίας είναι η αιματοδοξία. Δηλαδή εμείς λέμε τα δελτία, λέμε δουλεύουμε για, για τα λεφτά ή δουλεύουμε για τη δόξα. Ναι, είναι τέτοιο το drive chapter στα ελληνικά του ανθρώπου που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι μάλλον τελικά η πολιτική φθήρει, γιατί διαφθήρει, μάλλον τελικά δεν ολοκληρώνω, δεν καταλήγω σε αυτό. Μάλλον και καλές προθέσεις να έχεις, όταν φτάσεις σε ένα σημείο εξουσίας και τη μίζα σου θα την πάρεις και όλα θα τα κάνεις. Και όπως πολλά κόμματα εφθάρισαν και το Πασόκ. Λένε πολύ ότι εφθάρει γιατί διεφθάρει. Όμως, εκεί βάζει ένα πολύ ωραίο ερώτημα και εκεί είναι στροφή χωρίς να λέω την ιστορία. Μπορεί κάποιος να είναι εξαιρετικός πολιτικός και να μην είναι ο Jesus Christ. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή που πραγματικά... Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με την πολιτική έχοντας ως κινητήριο δύναμη πραγματικά με πολύ βασικές ανάγκες στη χριστιανική ηθική. Θέλω το καλό. Θέλω την ισότητα, ανεξαρτήτως του τι προσωπικά θα κόμμα, αλλά πραγματικά είναι εκεί για να προσφέρω. Λοιπόν, και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση του βιβλίου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά φιλοσοφικό βιβλίο, παρά την ερώτηση ηλικία τη. Δηλαδή, στην αρχή λέω τώρα τι κάνει, φιλοσοφικές ακροβασίες, αλλά μετά διαβάζοντας το ένα άνθρωπο, λέει τόσο μικρή ηλικία να λέει αυτά τα πράγματα, λέω τώρα ή κάπου το έχει μπερδέψει, κάπου το έχει χάσει, αλλά στην πορεία συνειδητοποιήσω ότι το κατέχει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο για την ανθρώπινη φύση, είναι ένα βιβλίο για όλα τα θέλω μας, τα πρέπει μας, τις προκλήσεις μας, τη ματοδοξία που όλοι τρέχουμε μέσα μας και πώς τελικά αυτή μπορεί στη ματοδοξία κάποια στιγμή να την μαζέψεις, να την πειθαρχήσεις, να την ταυτίσεις με μια ιδεολογία και όχι ιδεολογία να είναι δικαιολογία και να μπορείς να μην διάλογο χωρίς να είσαι ο Jesus Christ Superstar, να πραγματικά να προσφέρεις στην πολιτική. Και νομίζω ότι επειδή είστε πάρα πολύ εδώ από την πολιτική και τον γνωστό χώρο, να μην αναφέρω πού, είναι μια πολύ ωραία πρόκληση, γιατί φαντάζομαι είναι ένα ωραίο ταξίδι, γιατί και εσείς ασχοληθήκαν με την πολιτική. Και πριν πάμε στη συγγραφέα, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Χριστίδη, τελικά
Έπαιξε καλή μπάλα στους Ολυμπιακούς. Μπορεί κάποιος να είναι καλός άνθρωπος, μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, να είναι έτοιμος, να είναι δίκαιος, να μην παρεκκλίνει, να κάνει τους συμβιβασμούς που πρέπει να κάνει για να νικήσει το κόμμα και να γίνει διάδοχος, συντριφθήνος, οτιδήποτε, και τελικά να προσφέρει. Δηλαδή η πολιτική ταυτίζεται με την καλοσύνη με τους χριστιανικούς όρους. Ναι, το με χριστιανικούς όρους είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όταν λέω χριστιανικούς όρους, λέω το πιο basic πράγμα. Η απάντηση είναι ναι. Και εδώ μέσα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική και έχουν ακολουθήσει τον καλό δρόμο και έχουν συνεισφέρει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και το έχουν κάνει πράξη. Και υπάρχουν πολλά αντιπαραδείγματα στην πολιτική, αλλά υπάρχουν και πολλά θετικά παραδείγματα τα οποία νομίζω εκπλησιώνονται. Δεν διαφθείρονται όλοι οι πολιτικοί. Δεν διαφθείρονται όλοι. Και ούτε όλοι επιλέγουν να κάνουν κολοτούμπες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ έντονες επιλογές και προχωράνε με αυτές και υπάρχει εδώ μέσα και πολύ κάθε γενιάς τέτοιο στοιχείο που μας πρέπει να το κρατήσουμε. Και οφείλω να πω ότι ένα τέτοιο στοιχείο είναι και η Μαριέτα στην πολιτική της πορεία. Θα έρθω εγώ πριν να δεις το Μαρτών που δουλεύει σε έναν χώρο που έχει... Να κάνω ένα σχόλιο ακόμα. Ναι. Ήθελα να το έχω σημειώσει εκτός κειμένου και ήθελα να το πω. Εμένα μου θύμισε μια ταινία. Ένα κομμάτι του βιβλίου, το Manchurian Man, για όποιον το έχει, τον άνθρωπο της Μαντζουρίας, που περιγράφει ακριβώς το ίδιο, το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί ή έχει δημιουργηθεί με εισαγωγικά για να γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στο τέλος επιλέγει ότι καταλαβαίνει ότι δεν είναι καν ο ίδιος ικανός να το κάνει και χαλά σε έναν άλλο τρόπο. Το λέω γιατί απασχολεί και το σήμερα της πολιτικής και το χθες της πολιτικής και το αύριο της πολιτικής. Έτσι, ευχαριστώ. Και θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη, που είσαι δημοσιογράφος, σε έναν χώρο πολύ σκληρό, εξαιρετικά ανταγωνιστικό, οπότε η μπάλα ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο υγιές και ό,τι πιο γλυκά ανταγωνιστικό, το οποίο μετά γίνεται μεγαλύτερη μια καφρίλα. Λοιπόν, υπάρχει επιτυχία, εξουσία, χωρίς εσωτερική διαφθορά και χωρίς συμβιβασμό, κατά τη γνώμη σου και στον χώρο μας, και ιδιαίτερα στον χώρο που έχει να κάνει με την έκθεση και τον ανταγωνισμό. Εσύ κάνει να πιστεύεις ότι μπορώ να απαντήσω στο πράγμα. Ήρθες εδώ να κάνουμε συζήτηση. Και διάβασες και το βιβλίο, το κατάλαβα. Εγώ ούτε καμία εξουσία, εγώ ούτε έχω... Ως παρατηρητής σε ρωτάω και το παρατηρητής. Δεν σας ταυτίζω και τον Παύλο τον ρώτησα ως παρατηρητής. Κοιτάξτε, ως παρατηρητής μπορώ να σου πω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ας πούμε σαν να σου λατζερικά. Αν είναι λίγο χρόνο, δεν πας. Όποιος ας πούμε πάει γνωρίζοντας τα δεδομένα. Δηλαδή, επίσης όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα αθλητικά γενικότερα, εξής, τα αθλητικά έχουν ένα πρόβλημα, ότι έρχονται οι άλλες αυτά. Τα αθλητικά έχουν μόνα τους τα κακόμερα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή χώρος, ξέρω εγώ, μεγάλης ας πούμε καφρίλας ή με, τα αθλητικά, το ξαναλέω, δεν το σπορ. Έτσι το σου πω, είναι μια χαρά. Όταν μαζεύονται όλοι οι υπόλοιποι, υπάρχει το θέμα. Αλλά αυτό ξέρεις, είναι η κατάρα του πράγματος. Δεν είναι ότι. Δεν είναι το αστείο μόνο, η κατάρα του πράγματος. Είναι κατάρα του πράγματος. Δηλαδή, δεν είναι. Εν μέρει, θα μπορούσε και με την πολιτική να ισχύει το ίδιο, αλλά εκεί υπάρχει μια στοιχείο διαφορά. Ότι ας πούμε, αυτό είναι ένα θέμα του βιβλίου. Στην πολιτική, το τι κάνεις είναι ας πούμε δικό σου. Δηλαδή λες ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό για αυτούς και για αυτούς τους προσωπικούς λόγους. Στα αθλητικά, αυτοί που δεν είναι αθλητές και ασχολούνται με αθλητικά, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι παράγοντες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, είναι συνήθως βέλες. Δηλαδή δεν είναι δικό τους, πάνε εκεί για να ξέρεις, κάτι ας πούμε να κερδίσουν. Λοιπόν, ανοίξαμε μεγάλη κουβέντα, να δώσουμε τώρα το λόγο στην συγγραφέα και εγώ έχω ένα βασικό ερώτημα. Αυτό το βιβλίο που μας πεις πώς το έγραψες. Το έγραψες για να ξορκίσεις μια κατάσταση. Είπες άσυχτη, ας πούμε, με την πολιτική και όλο αυτό που ζω, όχι προσωπικά στον χώρο που είσαι, άσυχτη με την πολιτική, ή για να πεις τελικά ότι, εντάξει, παιδί μου, στην πολιτική υπάρχει μια αλήθεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι απλοί άνθρωποι και να είναι ιδεολόγοι και να είναι συνεπείς μια ζωή και να μην παρεκτρέπουν. Και, ξέρεις, να μείνουν για κάτι καλό. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω αν αυτό είναι ένα ξορκίσμα ή είναι, ξέρεις, σαν να μην είναι μέσα αισιόδοξο. Και να μας πεις, βέβαια, γιατί το έγραψες.
Καταρχάς, όποιος γράφει, που έχω αρκετούς όμως, ξέρω ότι γράφουν, δεν γράφει επειδή υπάρχει κάποιος λόγος ή υπάρχει κάτι να βγάλει από αυτό ο ίδιος. Γράφει επειδή το έχει ανάγκη. Εγώ από, θυμάμαι από 9 χρονών, ας πούμε, καθόμουν και έγραφα πάνω σε χαρτάκια διάφορες ιστοριούλες, δικές μου, τις έπαιρες και ο πατέρας μου, θύμωνε με αυτά που έγραφα, ερχότανε, μου φώνασε, αλλά ήταν ιστορίες που, εντάξει, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, γιατί πρόκειται για ιστορίες. Αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ, διότι δεν έχει άμεση σχέση με μένα. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο προσπάθησα να γράψω στο παρελθόν, γιατί έχω γράψει ένα 4-5, ας πούμε, έχω προσπαθήσει. Αφορούσε με εμένα. Εγώ δεν θέλω να αφορά εμένα. Θέλω να αφορά τον τρόπο που βλέπουμε όλοι μαζί τα πράγματα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και ονόματα. Νομίζω ότι ο διάδοχος, ας πούμε, αυτός η αστεία η φιγούρα, ας πούμε, που είναι κάπως ελαφρύς και τα λοιπά, υπάρχει παντού. Κυρίως στην πολιτική, γιατί εκεί κάνει μπαμ, γιατί η πολιτική είναι και λίγο αστέρες. Υπάρχουν παντού αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ουσία, που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, αλλά παρόλα αυτά κάποιος σπρώχνει, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να τους έχει υποχείριο, ή θεωρεί ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση κτλ. Και βρίσκονται πάντα για τους λάθους λόγους εκεί. Ο απλός άνθρωπος είναι τελικά πολύ πιο ουσιώδης από όλους τους υπόλοιπους, παρόλο που παραμένει ήσυχος και τα λοιπά και ο πνηρός και αυτά. Δεν είναι. Είναι και ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση θα βρεθεί και πώς θα ανταποκριθεί σε αυτήν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε όλες τις καταστάσεις. Το έχω δει και σε δουλειές αυτό το πράγμα, το έχω δει και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δεν λειτουργούμε το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετική η ψυχολογία και η ψυχοσύνθεση και ο χαρακτήρας των ανθρώπων όταν βρίσκονται υπό αναζήτηση, υπό ανάγκη και είναι τελείως διαφορετική η υπούπνωση, τέλος πάντων, για αυτά που θέλουν. Και τελείως διαφορετική η κατάσταση και συνθήκη για αυτούς που βρίσκονται από μία θέση εξουσίας. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η περσόνα που έχω περιγράψει. Θεωρώ ότι όλοι με κάποιο τρόπο μπαίνουν σε κάποια τέλος πάντων, ναι, καλό, όχι, προσπαθούν να πάρουν και για τους ίδιους πράγματα. Και ενδεχομένως δεν είναι καλό, εφόσον ταιριάζει με το κοινό καλό, το έχει πει ο Αριστοτέλης πολλά χρόνια πριν. Αρκεί να ταιριάζει, ας πούμε, στο όνομα και να είναι το συμφέρον για τον πολύ τον κόσμο, να πάρει και εκείνος και όποιος άλλος είναι. Τώρα, θέλω να απαντήσω κάτι στον Αντώνη. Λοιπόν, όταν βρίσκομαι με άτομα που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία κτλ. Δεν αρχίζω να λέω τις θεωρίες μου και να λέω ότι εγώ είμαι και εγώ κάνω και τώρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο είχα μια φοβία να το πω στον Αντώνη, γιατί είναι από τους πιο διαβασμένους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Η ιστορία καθόταν και μου ανέλυε κάτι στιγμές, κάτι αυτά, κάτι υποπεριπτώσεις και γιατί έγινε αυτό, γιατί που εγώ σαν φιλόλογος δεν θυμόμουν να κάνω, οπότε δεν τολμήσα πάντα να του πω. Ξέρεις, είμαι και αντιγεωλογός, που είμαι... Ποιος σπουδαίο μεθυσμένος θα πει. Δεν ξέρω. Εδώ για κάποια στιγμιωτία βρισκόμαστε. Λοιπόν, οπότε με ποια είναι αυτή η αυτοπροστασία, δηλαδή προς σας γιατρούς, εντάξει, δεν θέλεις να λέω, είναι περιατρικής και τα λοιπά. Αυτό είναι λίγο ένα αργουμένο. Τώρα, ως προς τα πραγματικά γεγονότα και τα λοιπά, ναι, είναι κάποια πραγματικά, βιωματικά, τα έχω ζήσει, τα έχω δει, να εξηγήσονται μπροστά μου. Εγώ θέλω να πω ότι ονομάστηκα τρόπον τιμά στη μικρογραφία της πολιτικής εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη εξαιτίας του Σταύρου του Τζουλάκη και εξαιτίας του Βαγγελή του Χατζατουριάννα, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτοί οι άνθρωποι μου δώσαν μια ευκαιρία να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτό και να μπορέσω να δώσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Προσπάθησα να είμαι αυτή η περσόνα πάντως. Και προσπάθησαν και αυτοί οι άνθρωποι να είναι αυτή η περσόνα. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τώρα, κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν αξίζει ή δεν αξίζει. Αυτό θέλω να γράψω και άλλα βιβλία. Αυτό μου αρέσει να κάνω.
είναι και τα βιώματά μου. Θα σου δώσει πολιτική πολλές αφορμές τώρα. Ναι, γιατί τώρα με... Έχουμε πράγματα. Λοιπόν, και τρόμαξα λίγο τον Απάγγελο στο που γνωριζόμαστε. Καλύτερα να έχω δει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι γνωριζόμαστε λίγο πολύ μικρή ηλικία και ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί και τώρα είμαστε σε μια καλή φάση και σε μια καλή ψυχολογία για αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε. Και ελπίζω να αγοράσετε το βιβλίο και να σας αρέσει και να καταλάβετε ό,τι είναι να καταλάβετε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Δάνη, τον οικοδεσπότη μας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις εκδόσεις ΑΕΝΑΜ, τον Παύλο τον Χριστίδη, τον Αντώνη τον Κερβετόπλιο. Και πραγματικά για το ταξίδι, εγώ σας καλώ να το πάρετε, να το διαβάσετε, να το χαρίσετε, ακόμα και για τις γιορτές. Είναι ένα βιβλίο που θα διαβαστεί μονορούφι. Δηλαδή 184 σελίδες που αξίζει τον κόπο. Και νομίζω ότι και πολύ σύντομα πραγματικά μπορούμε να το δούμε αυτό κάπου να παίζεται. Είναι για Netflix, α πούμε. Είναι για Netflix. Λοιπόν, θα... Είστε εδώ όλοι της επικοινωνίας, θα βρείτε τον τρόπο. Και κύριε Καλατζάκη, ευχαριστώ πολύ που με συστήσετε και με γνωρίζετε. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, παρέλειψη μου. Είναι με κάποιους ανθρώπους που κάθομαι και μιλάω συστηματικά. Είναι ο κύριος Στάκης Κάπος εδώ πέρα, κάθεται από εκεί, ο οποίος μου είπε προχώρατο. Ο Αντώνης μου είπε ότι ντρέπεσαι, γιατί του είχα πει ότι ντρέπομαι πάρα πολύ. Μου είχε πει μην ντρέπεσαι, δεν πρέπει να το διαβάσει κανείς άλλος. Ο κύριος Κουμέντος, με τον οποίο πάντα είμαι συνομιλητής, με βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος, η κυρία Άρτεμις Καλατζάκου, η οποία πάντα, μα πάντα, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ένας φίλος. Και τι πρέπει ακριβώς να κάνει ένας φίλος, να μην κρίνει και να λειτουργεί προσθετικά όταν του λες ότι θες να κάνεις κάτι. Και εκτός από εξαιρετική επικοινωνιολόγος επαγγελματίας. Είσαι και σε πολύ καλή στην επικοινωνία. Είναι και καλή φίλη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλό τάξιμο. Νομίζω ότι ήταν ένα πίτα που μας έτσι μου. Καλές γιορτές. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλό τάξιμο. Κάτι σωστή ενδεκαδά να το δώσω. Καλή.